Θα ξεκινήσουμε με μία αναφορά μας σε μία ξεχωριστή διοργάνωση, σε μία ξεχωριστή διοργάνωση ορεινού τρεξίματος, η οποία βέβαια έχει κερδίσει τις εντυπώσεις τόσο στο κομμάτι της διοργάνωσης και του προγραμματισμού, αλλά και στο κομμάτι των επιδόσεων. Θέλω να πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Εμμανουήλ Κωνσταντουλάκη, τον προπονητή ομάδας τρεξίματος Χοχλιός Team και διοργανωτή αγώνων ορεινού τρεξίματος και αθλητή βέβαια υπέρ αποστάσεων. Πάμε να συζητήσουμε για το δεύτερο Kerry Cross Country Race, να τον συναντήσουμε, να τον ευχαριστήσουμε θερμά. Τι κάνετε κύριε Κωνσταντουλάκη, πώς είστε? Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είμαι μια χαρά. Θα αναφερθούμε λίγο σε μια διοργάνωση, σε ένα αγώνα που πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο διάστημα και βέβαια στο απόλυτο υπερμαραθώνιο event. Θα μας πείτε σε λίγα λεπτά σε τι αναφέρομαι. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για τον απόϊχο του δεύτερου Kerry Cross Country Race. Η δεύτερη διοργάνωση της Kerry's πραγματοποιήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου, πριν λίγες μέρες. Σε σχέση με την διοργάνωση του 2021, ήταν απόλυτα επιτυχής, καθώς είχαμε σύμμαχο το καιρό. Δημιουργήθηκαν συνθήκες καλοκαιριού εκείνη τη μέρα. Η συμμετοχή των αθλητών έφτασε σε αριθμό του 200 και τρέξαν επίσης στον παιδικό αγώνα 30 παιδιά και είχαμε και τη βοήθεια 20 εθελοντών. Η διοργάνωση έγινε υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και σε διοργάνωση από τις Διαδρομές Ιδέας, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει τη διοργάνωση ορεινών αγώνων. Η διοργάνωση είχε πολλούς στόχους που και εμείς θέτουμε έτσι, σε κάθε διοργάνωση. Δεν είναι μόνο το κομμάτι το αθλητικό, να τρέξουν αθλητές και να τελειώσει εκεί. Είχαμε φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς κάναμε έτσι μια προσπάθεια να συγκεντρωθούν χρήματα και για το Παγκρίτιο Σύλλογο Παιδιών με Νεοπλασία Ηλιαχτίδα. Επίσης, στοχεύσαμε στην γενικότερη προβολή της περιοχής και την προστασία της, καθώς η περιοχή τους τελευταίους 10 μήνες υπήρξε θύμα, ας το πούμε, εμπρισμών, καθώς είχαμε περίπου 8 εμπρισμούς τους τελευταίους 10 μήνες. Και εκτός από αυτό, είχαμε και πολλά σκουπίδια, τα οποία εμείς μέσα σε δύο δράσεις μαζέψαμε, σκουπίδια κάθε λογής. Οπότε, με αυτόν τον τρόπο θέλαμε λίγο και να γνωρίσει ο κόσμος την περιοχή, να ευαισθητοποιηθεί, να δει πόσο όμορφη είναι. Και ο επόμενος στόχος ήταν η προώθηση γενικά του ορεινού τρεξίματος, ένα άθλημα το οποίο ανθίζει τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Στο εξωτερικό είναι βέβαιο διαδεδομένο, το έχει ανάγκη η χώρα μας, γιατί μέσα από αυτό προβάλλεται η φύση και τα μέρη, τα ξεχωριστά που διαθέτει, ιδιαίτερα και το νησί μας, το οποίο είναι ορεινό, κατά κύριο λόγο. Οπότε η προώθηση του ορεινού τρεξίματος, κυρίως στα παιδιά, ήταν ένας από τους βασικούς στόχους και να κερδίσει αυτό το άθλημα όλο και περισσότερου συμμετέχοντες. Και τέλος είχαμε και τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα της διοργάνωσης, όπου με τη βοήθεια του Παγκόσμιου Γεωπάρκου UNESCO Ψιλωρίτη, είχαμε μια ομάδα επιστημόνων, η οποία παρουσίασε διάφορα έτσι χαρακτηριστικά και μας έδωσε πληροφορίες για τη γεωποικιλότητα της περιοχής. Οπότε μέσα από αυτές τις δράσεις καταφέραμε και πληροφορηθήκαμε και έμπρακτα εκείνη την ημέρα για το τι περιλαμβάνει αυτή η προστατευόμενη περιοχή της Kerry's, αλλά και γύρω περιοχές. Μάλιστα, να αναφερθούμε λίγο σε αυτό που είπα στον πρόλογό μου, στο υπερμαραθώνιο event που έχει να κάνει με το Φουρνί. Ναι, στο δάσος Φουρνί, ένα ακόμη όμορφο μέρος κοντά στο Ηράκλειο, το οποίο είναι ένα event κυρίως περιπέτειας, όπου ο κάθε συμμετέχοντας θα προσπαθήσει να φτάσει έως εκεί που μπορεί. Νικητής είναι ένας. Η διοργάνωση θα γίνει στις 7 Ιανουαρίου 2023. Είναι και ο πρώτος αγώνας που θα γίνει στο νησί μας. Και λέω περιπέτειας, καθώς είναι ένα ιδιαίτερο event στο οποίο ο νικητής είναι ένας και αυτός είναι ο τελευταίος.
κάθε μία ώρα δίνεται μία νέα κίνηση. Ο αγώνας ξεκινάει στις 10. Αν κάποιος τελειώσει 11 παρά 10, έχει 10 λεπτά να ξεκουραστεί. Αν κάποιος τελειώσει 11 και 10, κόβεται, σταματάει. Αυτό επαναλαμβάνεται κάθε ώρα. Οπότε όταν μείνει ένας μόνο αθλητής, ο οποίος θα έχει κερδίσει την ουσία τους υπόλοιπους που δεν θα μπορούν να συνεχίσουν, τότε τελειώνει και ο αγώνας. Άρα δεν ξέρουμε την ώρα που θα τελειώσει. Είναι ανάλογα με το πότε οι δρομείς θα καταφέρουν, πότε ένας δρομέας θα καταφέρει να φτάσει στο τέλος. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Αυτό το είδος αγώνα δεν έχει ξαναυπάρξει. Είναι πολύ δεδομένο στο εξωτερικό, δηλαδή σε όλο τον κόσμο, υπάρχει κυρίως στην Αμερική και σε άλλες χώρες. Γίνεται αρκετά συχνά. Οπότε είναι χαρά μας που θα διοργανώσουμε για πρώτη φορά αυτό το είδος αγώνα. Μάλιστα. Το οποίο θα μας συναρπάσει. Όντως πρωτοποριακό, κύριε Κωνσταντουλάκη. Πρωτοποριακό. Ναι. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλή επιτυχία. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Και συγχαρητήρια για τον προγραμματισμό και τις δράσεις σας. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Καλό βράδυ και καλές γιορτές σε όλους. Καλές γιορτές. Χρόνια πολλά, κύριε Κωνσταντουλάκη.